Μικρός αριθμός εργαζομένων μετήχε στις δύο απεργιακές συγκεντρώσεις που έγιναν σήμερα στο Βόλο στο πλαίσιο κινητοποιήσεων της ΑΔΔ και του ΠΑΜΕ. Στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία Πανεπιστημίου η συμμετοχή του κόσμου ήταν εμφανώς πιο μεγάλη από την αντίστοιχη συγκέντρωση του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ στην πλατεία Ελευθερίας. Εκεί μερικές δεκάδες εργαζομένων στο δημόσιο έδωσαν το παρόν στην κινητοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται. Βέβαια η συγκέντρωση δεν είναι αυτή που θα αναμέναμε να είναι, όμως αυτό δεν μας λέει μας τίποτα. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Η συμμετοχή στη σημερινή 24ωρη απεργία της ΑΔΔ κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 60% με τους εργαζόμενους στα δικαστήρια, το νοσοκομείο, το ΙΚΑ και του ΣΟΤΑ να καταγράφουν για άλλη μια φορά τα υψηλότερα ποσοστά. Το μήνυμα στους συναδέλφους μου είναι ότι χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα και ότι πρέπει να συνεχίσουμε και να κατέβουν όλοι στον δρόμο. Η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία Ελευθερίας είχε ικανοποιητική συμμετοχή, ενώ οι εκπρόσωποι του επιτέθηκαν με σκληρές εκφράσεις κατά της ΓΕΣΕ και της τοπικής ηγεσίας του εργατικού κέντρου. Με αυτά τα μέτρα η εργατική τάξη έτσι και περάσουν οδηγείται στο μεσαίωνα. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει το σύνολό της το ρόλο που παίζει σήμερα αυτή τη στιγμή η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος στη χώρα μας, η οποία ουσιαστικά έχει ξεπουλήσει την εργατική τάξη και η ηγεσία του εργατικού κέντρου Βόλου εδώ πέρα βάζει πλάτες. Θα πρέπει η εργατική τάξη να το συνειδητοποιήσει αυτό, να βγει σύσσωμη στους δρόμους για να μπορέσουν να αποφευχθούν αυτά τα μέτρα, να αποκρουστεί αυτή η αντιλαϊκή επίθεση